Κύριε Βουλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Είναι μια περίοδος αυτή, ειδικά για την Κύπρο, που είναι αρκετά δύσκολη, ειδικά μετά τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές οι οποίες κόστησαν τη ζωή σε 4 ανθρώπους και αυτή τη στιγμή όλη η Κύπρος περιμένει να δει ποια θα είναι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συνεισφορά της μάλλον, σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει με την αλληλεγγύη. Αυτό που θέλουμε να δούμε δηλαδή, μια ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε μια περίοδο κρίσης για την Κύπρο. Είχαμε μια τοποθέτηση της Προέδρου της Κομισιόν, που είπε ότι θα είναι στο πλευρό της Κύπρου. Πριν από λίγο είχαμε και μια ξεκάθαρη τοποθέτηση του Προέδρου Σασόλη, ο οποίος επίσης είπε πως η αλληλεγγύη δεν τελειώνει και στεκόμαστε δίπλα στο πλευρό της Κύπρου. Ο κόσμος όμως νομίζω να ρωτιέται ποια θα είναι αυτή η μορφή της αλληλεγγύης. Θα είναι σαν χρήματα, θα είναι ένα επίδομα, θα είναι κάτι πιο πρακτικό τέλος πάντων. Κατά τη γνώμη σας, τι μορφή πρέπει να έχει? Ντρέα μου, όπως ακριβώς το λες, πρακτικά πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί δίπλα στην Κύπρο, σε ένα κράτος μέλος το οποίο έχει πληγεί. Αυτή τη στιγμή αναμένουμε την Ευρωπαϊκή Αρρωγή, η οποία οφείλει να έρθει στην Κύπρο. Υπάρχουν οι μηχανισμοί, υπάρχουν τα ταμεία από τα οποία μπορούν να εκταμιευτούν λεφτά αυτή τη στιγμή και να σταλούν στην Κύπρο, και για την ανακούφιση των πληγέντων και για την αναδόμηση, αν θέλεις, όλης της περιοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας κάνει χάρη. Οφείλει να είναι δίπλα σε ένα κράτος μέλος, το οποίο αυτή τη στιγμή υποφέρει, έχει πληγεί από μια φυσική καταστροφή. Υπάρχουν τα κονδύλια, είμαστε εδώ, τα διεκδικούμε. Όπως έχω αναφέρει ήδη, έχω στείλει επιστολή στον αρμόδιο επίτροπο και εγώ και συνάδελφοι Κύπροι και ζητούμε την αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμένουμε ότι τις επόμενες μέρες θα πρέπει να αρχίσουν να εκταμιεύονται λεφτά για να σταλούν στην Κύπρο, ούτως ώστε οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα σπίτια τους, έχουν χάσει τις επιχειρήσεις τους, όλη αυτή η φυσική καταστροφή του περιβάλλοντος, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να βρεθούν τα χρήματα να ξεκινήσει η αποκατάστασή τους. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να είναι εκεί και έχω την εντύπωση ότι οι υποσχέσεις έχουν δοθεί. Θα είμαστε εδώ να πιέζουμε και να αναμένουμε πρακτικά πλέον αποτελέσματα. Άρα δεν υπάρχει κάποια επίσημη απάντηση ως το πότε και τι για να, στην αίτησή σας, ή υπάρχει αυτή τη στιγμή? Η απάντηση είναι ότι θα σταλούν όλα αυτά που ζητούμε. Αναμένουμε και εμείς το πότε. Αντιλαμβάνομαι ότι επήγει η κατάσταση και έχει και η κυβέρνηση κινητοποιηθεί και το Υπουργείο Εξωτερικών και όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Άρα είναι κάτι το οποίο αναμένουμε να γίνει πάρα πολύ σύντομα.